Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χρόνια καλά, πολλά, με ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Με τα μηνύματα περισσότερο επίκαιρα από ποτέ στο φόντο των πολέμων και των πολλαπλών κρίσεων, οι χριστιανοί τιμούν σήμερα τη γέννηση του Θεανθρώπου. Η ανάγκη για ειρήνη, αγάπη και ελπίδα κυριαρχεί, κάτι που τονίστηκε και στον καθιερωμένο εορτασμό σε όλες τις εκκλησίες. Είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης. Η γέννηση του Θεανθρώπου δίνει το έναυσμα για μια ζωή ταπεινή και ελεύθερη, γεμάτη αγάπη, φως, ευτυχία και κυρίως ελπίδα. Με την καθιερωμένη επισημότητα παρουσία εκπροσώπων φορέων και πλήθους πιστών τελέστηκε η Χριστουγεννιάτικη Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Σωτήρου στην Καλαμάτα από τον Σπασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο με τα μηνύματα, ειδικά φέτος, ξεχωριστά. Δεν βιώνουμε την ειρήνη ως δώρο του Θεού, όπως το διανυνύουμε την ημέρα του Χριστουγέννου, και γι' αυτό δεν την επεδώνουμε ως ευλογία και ευζωία, ως δωρεά και χάρη. Μάλλον την αντιλαμβανόμαστε ως ευθέα κατάσταση, ως τοπικό όραμα σε ένα μονίμω δυστοπικό περιβάλλον. Μας διαφεύγει ότι η ειρήνη δεν κατακτάται αλλά κερδίζεται όταν ειρηνεύουμε εις εαυτούς και αλλήλους. Όταν μαζί μας ειρηνεύει ο ουρανός και η γη κατά τον λόγο του Αγίου Ισαάκου Σύρου. Παρά το ιστορικό στίγμα των καταστροφικών παγκόσμιων πολέμων του προηγουμένου αιώνος, δεν αποδεικνυόμαστε ειρηνοποιοί, καθώς δεν προσφέρουμε την ειρήνη στον πλησίον, τον άλλον και τούτο εγείρει βάσιμους φόβους για το αύριο της ανθρωπότητας. Σπηλαίο και νηθείς και εμπάρχει να αναφηθείς για τη σου Κυρία, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες των Αθράμων και Παναγώμου Αγίας Αυσπιτρός, την άνθρωπη και ζωφρού σταυρού. Ο γεννηθής Κύριος να δώσει σε όλους σας χαρά, υγεία, πρόοδο και ευημερία προσωπική και οικογενειακή. Να μείνουμε στο κλίμα και στα επίκαιρα μηνύματα των Χριστουγέννων, στα οποία στάθηκε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος. Η ειρήνη είναι το πρωταρχική σημασία αγαθό, το οποίο πρέπει να διασφαλιστεί στις μέρες μας για ένα αύριο, έτσι όπως αξίζει σε όλους και ειδικά στα παιδιά μας. Ο αγγελικός ύμνος και επιγής ειρήνη τις ημέρες αυτές σκιάζεται από τις ιαχές του πολέμου. Το σπήλαιο της Βηθλεέμ δονείται από κλαγκές όπλων και ο Ιορδάνης ποταμός βάφεται στο αίμα αθώων ανθρώπων. Για ποια ειρήνη μιλάμε, για ποια ειρήνη διακηρύττουμε, για ποια ειρήνη αγωνιζόμαστε όλοι, όταν αντιλαμβανόμαστε την ειρήνη αυτή ως ένα μέσον δικαιώσεως του ατομικού μας δικαιώματος και όχι ως τη βάση για την εμπέδωση και την πραγμάτωση του κοινού καλού. Δυστυχώς όλοι μας τις μέρες αυτές ζούμε μια κατάσταση οδυνηρή όπου ο κάθε άνθρωπος ομολογεί ότι έσωμε στένων και τρέμων επί της γης
και έστε πας ο ευρίσκον με, αποκτενή με. Δυστυχώς, αυτός είναι ο κανόνας πλέον συμβίωσης και συνύπαρξης των λαών και των εθνών. Και καλούμεθα όλοι εμείς, αυτοί οι οποίοι ψάλουμε τον αγγελικό ύμνο της ειρήνης, να γίνουμε οι κήρυκες επιβουλής αυτής της ειρήνης στον κόσμο, στην ανθρωπότητα, στις σχέσεις μεταξύ των λαών, αλλά πρώτιστα στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Και καλλιεργούμε αυτή την ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων όταν ακολουθήσουμε αυτό που έκανε ο Χριστός. Όταν μάθουμε να προσφέρουμε τον εαυτό μας για το κοινό καλό και όχι να επιζητούμε από τους άλλους την ιδιοτέλεια, τη μεμσημυρία και κυρίως το ίδιο όφελος. Οι μέρες αυτές είναι οι μέρες δύσκολες για την ανθρωπότητα. Θα πρέπει ο καθένας από μας και πρώτα απ' όλα οι κρατούντες και οι γαυρωμένοι επί όχλης εθνών να αναλογιστούν το ρόλο τους, την παρουσία τους και τη συμβολή τους για την επικράτηση της ειρήνης στον κόσμο. Εύχομαι σε όλους σας καλά Χριστούγεννα, ευλογημένα, γεμάτα υγεία και ένα νέο έτος 2024 χαρούμενο και καρποφόρο. Χρόνια πολλά σε όλους. Ξεχωριστώ όπως πάντα το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου και να μείνουμε στο κλίμα της ημέρας, μεταφερόμενοι ως την Αρκαδία, όπου με θρησκεύτηκε η κατάνεξη, τελέστηκε η Χριστουγεννιάτικη λειτουργία και στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου στην Τρίπολη. Επιφάνειον αυτών που ο Χριστός γεννάται, ηλεήν αυτών επιφέρνεις ημέρας, ούτω γέννατε δια προφήτου, και εσύ πιθλέν Ιούδα, ουδανός αγίστικης εν της γενός Ιούδα, εξούγα εξελέψετε οικουμένους ως εσχημανή των λαών των Ισραήλ. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνοιξη τελέστηκε σήμερα, ανήμερα της μεγάλης δεσποτικής εορτής της γεννήσεως του Χριστού, η Χριστουγεννιάτικη λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου Τρίπολης. Από τη γέννησή του είχε καταπληκτός, ένας δημιουργός κόσμος δημιουργείται, διαπορρίπτεται και ο κόσμος γεννηστέκης από το χάρι της δυστυχίας, των συγκρούσεων, της αναρχίας, των πολέμων, της βίας και της καταστροφής. Η δούλη συμφορά, η δούλη του, ο καθένας μας ας διαλέξει. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, να έρθουμε σε μια δυσάρεστη είδηση η οποία επιβεβαιώνεται καθημερινά με τον χειρότερο τρόπο. Ο λόγος για τα τροχεία δυστυχήματα και ατυχήματα στην Ελλάδα που κυριολεκτικά τρομάζουν. Χθες ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην πόλη της Καλαμάτας με έναν 29χρονο να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Μόνο τις τελευταίες ώρες, λίγο πριν την μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων, τα τροχεία σε όλη την Ελλάδα, κάποια εκ των οποίων θανατηφόρα πολλά, με ανησυχητική την αύξηση των δυστυχημάτων και καθημερινές τις πολύ νεκρές μάχες στην άσφαλτο. Ως το θέμα των τροχαίων, αυτοί που πεθαίνουν, αυτοί που σακατεύονται, ακροτηριάζονται, είναι νέοι άνθρωποι από 10 έως 29 ετών, που λέμε, ας πούμε, κάποια στιγμή ότι σε αυτήν την ηλικία, όταν χάνουν τη ζωή τους ή την καταστρέφουν, δεν έχουν προλάβει να κάνουν παιδιά. Έχουμε πει τόσες φορές μαζί ότι είναι θέμα γενοκτονίας. Σοβαρή παραμένει και η κατάσταση της υγείας ενός 29χρονου μοτοσυκλετιστή στην Καλαμάτα που εμβολίστηκε από όχημα που οδηγούσε 85χρονο στη Νέα Είσοδο χθες αργά το μεσημέρι. Δυστυχώς, η χώρα μας φέρεται να είναι τέταρτη στην Ευρώπη σε τροχεία, με τον Ιαβέρη να έχει διαφορετική άποψη. Στην πραγματικότητα δεν είμαστε στην τέταρτη, είμαστε στην πρώτη.
Αυτά είναι τεθρύπια και διάφορα γαρνιτούρες για να ξεφύγουμε από το. Ήδη υπάρχει, ας πούμε, ο οργανισμός στην Ευρώπη που λέγεται ORR, που είναι Organization for Road and Railway Accidents, που μας κατατάσσει στην πρώτη θέση ως σχεδόν τριτοκοσμικούς. Κάποτε είχαν βγει ταξιδιωτικές οδηγίες. Γι' αυτό που κάποια στιγμή έλεγε: μην πηγαίνετε στην Ελλάδα, μην νοικιάζετε με αυτοκίνητο, μην νοικιάζετε αυτοκίνητο, διότι οι δρόμοι είναι άθλιοι και οι οδηγοί τριτοκοσμικοί. Ωραία διαπιστευτήρια. Όταν κάποια στιγμή απειλήσεις αυτό το μάγκα, ότι θα του πάρεις τα λεφτά του, που πεθαίνει για τα λεφτά του, και φοράει ζώνη και δεν περνάει κόκκινο και δεν κάνει παρά διάφορα για να μην πληρώσει 2, 3, 4, 5 χιλιάρικα, η επόμενη γενιά, τα παιδιά τους δηλαδή, μέσα στο αυτοκίνητο, βλέπουν ένα πάρα πολύ καλό μπαμπά, ο οποίος με πολύ σύνεση και με σεβασμό κυκλοφορεί. Δεν ξέρουν βέβαια τα παιδιά ότι αυτό τρέμει για τα λεφτά του, αλλά έχει ένα καλό μπαμπά. Άρα αντιγράφει αυτό. Να προσέχουμε όλοι μας, και όταν φεύγουμε από το σπίτι, τι έχουμε πει, να γυρίζουμε σπίτι, γιατί αγκαλιές μας περιμένουν εκεί. Θα μείνουμε στο θέμα. Κρατάμε και την κραυγή αγωνία. Τα έχει πει πολλές φορές ο Ιαβέρης, ο Τάσος Μερκουίζος, και είχαμε και την εξέλιξη αυτή με τον 29χρονο. Είναι μαζί μας εδώ, παρά το γεγονός ότι είμαστε Χριστούγεννα, η Δέσποινα Ηλιοπούλου. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Με υγεία σε όλους πάνω απ' όλα, γιατί δυστυχώς αυτές τις ημέρες είδαμε έτσι και πανελλαδικά ότι έχουν γίνει πάρα πολλά τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είχαμε αυτό το σοβαρό τροχαίο εδώ στη νέα είσοδο της Καλαμάτας. Να πούμε ότι ο νεαρός τραυματίας υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Τραυματίστηκε σοβαρά, όπως είπαμε, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Η σφοδρότητα, να σου πω, Γεωργία, ήταν τόσο μεγάλη που πραγματικά η μηχανή κατέληξε σε κατάστημα δομικών υλικών, παρασύροντας ακόμα και την περίφραξη. Ο άντρας έφερε πολλαπλά τραύματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, προσπάθησαν οι γιατροί και κατάφεραν να σταματήσουν την αιμορραγία, και βέβαια καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να αντιμετωπίσουν την κατάστασή του. Προσοχή λοιπόν αυτές τις ημέρες. Έχουμε και αρκετούς επισκέπτες στην πόλη μας που δεν γνωρίζουν και τους δρόμους. Και βέβαια, επειδή θα επισκεφτούμε και συγγενικά μας σπίτια και φιλικά μας σπίτια, θα βγούμε και λίγο παραπάνω. Προσοχή λοιπόν και στο αλκοόλ. Καλό είναι ένας από την παρέα να μην πίνει αυτές τις ημέρες, προκειμένου να επιστρέψουμε ασφαλείς στα σπίτια μας, για να περάσουμε έτσι ευχάριστα αυτές τις ημέρες, γιατί ακολουθούν και οι γιορτές της Πρωτοχρονιάς, έχουμε και τα Θεοφάνεια αργότερα. Προσοχή λοιπόν στους δρόμους. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Ακούσαμε και τον Τάσο Μερκουίζο που έλεγε, γιατί το είχαμε κάνει ρεπορτάζ, ότι είμαστε θεωρητικά τέταρτη στην Ευρώπη, τελικά πρώτη και χειρότερα. Είπες και για τα θανατηφόρα σε όλη την Ελλάδα, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και να σου πω και το εξής, μέρες που είναι. Προσοχή γενικά, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Και λίγο τσακωμός, λίγο θυμός, λίγο κάτι προσωπικά μπορεί να έχουμε. Τι συνέβη στα φιλιάτρα? Λοιπόν, η κοινωνία έτσι, των φιλιατρών είναι σοκαρισμένη, γιατί είχαμε χθες το βράδυ παραμονή Χριστουγέννων, μια έτσι παραλίγο οικογενειακή τραγωδία, όταν ένας 56χρονος μαχαίρωσε στην κοιλιά μέσου γιά τον 49χρονο αδερφό του. Το περιστατικό εκτελήχθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης και ο 49χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Επειδή όμως η κατάστασή του ήταν σοβαρή, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Να πούμε βέβαια εδώ ότι σε βάρος του 56χρονου, που συνελήφθη από αστυνομικούς, σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Και να σχολιάσουμε εδώ, Γεωργία, ότι σε μεγάλες γιορτές συμβαίνουν και τέτοια περιστατικά, γιατί βέβαια στο συγκεκριμένο δεν ξέρουμε ποιοι ήταν οι λόγοι. Ναι, ήταν κάτω έξω από κατάστημα εστίασης, αλλά δεν ξέρουμε τους λόγους έτσι, που οδηγήθηκε ο 56χρονος να μαχαιρώσει τον αδελφό του. Ωστόσο, πέρα από αυτό, εντάξει, πρέπει να συγκρατούμε λίγο και τα νεύρα μας. Είναι και το κλίμα. Κοίταξε να δεις, σε πολλούς αρέσουν οι γιορτές. Σε πολλούς, όπως και εμένα, δεν μου αρέσουν, τέλος πάντων. Και γι' αυτό το λόγο, γιατί τα μεγαλώνουμε όλα λίγο και τα μεγαλοποιούμε. Η μία ένταση που να φέρει την άλλη, θα μπορεί να ήθελες να είναι διαφορετικά η καθημερινότητά σου, οι συνθήκες, και γίνονται όλα λίγο πιο μεγάλα και στα μάτια σου. Έρχονται και σε επαφή και άνθρωποι που μπορεί να μην είχαν πολύ καλές σχέσεις, αλλά αναγκάζονται
γιορτές είναι και όλο αυτό. Επομένως, ας κρατάμε λίγο την ψυχραιμία μας. Ναι, έτσι. Και να... Γιατί τώρα, ας πούμε, εδώ θα μπορούσαμε να μιλάμε για δύο κατεστραμμένες ζωές και ο άνθρωπος θα μπορούσε να έχει κάτι πολύ πιο σοβαρό ή να έχει καταλήξει και ο άλλος να μπει φυλάκι. Δηλαδή, δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Έτσι, έτσι ακριβώς, δεν λύνουν τα προβλήματα. Ψυχραιμία, να περάσουμε καλά αυτές τις ημέρες, χωρίς εντάσεις. Να περάσουν και οι γιορτές. Να περάσουν και οι γιορτές και να ευχηθούμε σε όλους έτσι να υποδεχτούμε και το νέο έτος με υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Και ψυχραιμία. Η ειρήνη που το είδαμε και στην αρχή. Να σε ευχαριστήσουμε, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Δεν ξέρω πόσες λίγες ώρες έχουν απομείνει, αλλά εντάξει, γιατί έκανες και το ρεπορτάζ και σε αυτό θα πάμε. Πόσοι δουλεύουμε σήμερα. Έτσι. Πολύ. Πολύ. Εντάξει, εμείς έχουμε συνηθίσει. αυτή είναι η δουλειά μας. Πάρα πολλά χρόνια τώρα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και χρονιά καλά και πολλά. Και να έρθουμε τώρα σε αυτό που αναφέραμε μόλις, το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Ηλιοπούλου για το ποιοι δουλεύουν σήμερα στις επάλξεις λοιπόν και ανήμερα τα Χριστούγεννα. Το ημερολόγιο γράφει 25 Δεκεμβρίου. Μύρισε Χριστούγεννα. Έφτασε η μέρα που ανταμώνουμε με εκείνους που μας έλειψαν, την οικογένειά μας. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι εκεί έξω που συνεχίζουν να εργάζονται ασταμάτητα ανεξαρτήτως των ημερών. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, ανήμερα των Χριστουγέννων, είμαστε εδώ για την ασφάλεια των συμπολιτών μας και να επέμβουμε όπου χρειαστεί. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Καλά Χριστούγεννα. Και ιδιαίτερα στους συναδέλφους μου, κάθε ευτυχία και υγεία και του χρόνου στο σπίτια μας. Εύχομαι σε όλους μας και σε όλο τον κόσμο καλά Χριστούγεννα, να περάσουμε όλοι καλά σήμερα. Το πυροσβεστικό σώμα καθημερινά είναι εδώ για τον πολίτη, για την προστασία του πολίτη και έτσι και σήμερα είμαστε εδώ για όλους εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε να μας ευχηθείτε και ευχόμαστε και πάλι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους, να είμαστε καλά. Ναι, εμείς όπως όλα τα σώματα ασφαλείας, έτσι και το λιμενικό, είμαστε στις επάλξεις για να περνάτε εσείς όμορφα, χωρίς άγχος. Χρόνια πολλά σε όλους και να είμαστε καλά. Οι γιορτινές μέρες και ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα είναι για όλους ξεχωριστές. Ο κόσμος βγαίνει να διασκεδάσει, πηγαίνει σε επισκέψεις και φυσικά αρκετοί επαγγελματίες είναι στο πόστο τους για να καλύψουν τις δικές μας ανάγκες. Σήμερα είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Χριστιανοσύνης. Εορτάζουμε τη γέννηση του Χριστού. Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να είμαστε με υγεία, χαρά και δύναμη και να είμαστε δυνατοί να παλεύουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στη σημερινή εποχή. Κάθε χρόνο, ανήμερα και παραμονή, υπάρχει μία κινησούλα ανάλογη. Φέτος, φυσικά, και τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω, είναι πεσμένη έναντι των παλιών ετών. Αλλά το κόσμος το ζητάει. Να πάρει το Αλεξανδριανό, να πάρει την κατασκευή του, τη Χριστουγεννιάτικη για το τραπέζι του, μια κλάρα έλατο με λίγο γκί, το παραδοσιακό που λέμε. Οπότε εντάξει, υπάρχει μια κινησούλα. Μουδιασμένη μεν, μπορώ να πω, αλλά θα το παλέψουμε, εντάξει. Χρόνια το παλεύουμε. Σε ευχόμαστε από την ομάδα του ΑΘΥΡ. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, υγεία και όλα τα καλά. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Με υγεία σε όλο τον κόσμο. Από το Αθανασίου Group και από το ΑΘΥΡ να είμαστε ένα ευτυχισμένο έτος το 2024 και να έχει υγεία όλος ο κόσμος. Κάποιοι γιορτάζουν, κάποιοι άλλοι δουλεύουμε, κάποιοι άλλοι εκδράμουν. Και ευτυχώς, παρά την κρίση, έστω και για λιγότερες ημέρες, αυτοί που είχαν φέτος τη δυνατότητα ήταν πολύ. Χαρακτηριστική εικόνα σε χειμερινούς κυρίως προορισμούς, παρόλο που ο καιρός θυμίζει η Πάσχα, με τα όμορφα χωριά της Αρκαδίας κυρίως να είναι γεμάτα από Πελοποννήσιους και όχι μόνο επισκέπτες. Την τιμητική τους έχουν αυτές τις ημέρες χειμερινοί προορισμοί της Πελοποννήσου και ειδικά της Αρκαδίας, τους οποίους επιλέγουν για εξορμήσεις στο πλαίσιο των γιορτών αρκετοί Έλληνες, κυρίως Αθηναίοι. Τα μηνύματα που έχουμε πράγματι, κυρίως από την ορεινή Αρκαδία, είναι ότι πράγματι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα τα τελευταία Σαββατοκύριακα και εν ώψη και των Χριστουγέννων οι πυρότητες θα είναι πάρα πολύ υψηλές που θα δημιουργηθούν, ιδιαίτερα στα τριήμερα. Λίγο λιγότερο ίσως στις ενδιάμεσες ημέρες, αλλά ιδιαίτερα στα τριήμερα θα υπάρχει μια πάρα πολύ υψηλή ζήτηση που ίσως να προσεγγίζει και το 100%. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι έχουμε αυθεντικότητα του τοπίου, έχουμε τοπικότητα, έχουμε έντονη βιωματική εμπειρία για τους επισκέπτες, αλλά είμαστε και ένας προορισμός ο οποίος είναι πολύ κοντινός
στο Μητροπολιτικό Κέντρο Αθηνών και από αυτή την άποψη έχουμε ένα πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους μακρινότερους προορισμούς. Πάντα τα Χριστούγεννα των τελευταίων ετών παρατηρείται μια ανάλογη κινητικότητα. Επιβεβαιώνεται και φέτος αυτό. Και θεωρούμε ότι ο κόσμος έχει τη δυνατότητα λόγω του κοντινού προορισμού να έχει και μια σχετική ευελιξία, δηλαδή τα νοικοκυριά τα οποία δεν μπορούν να έχουν τρεις ή περισσότερες διανυκτερεύσεις θα μπορούσαν να περιοριστούν και σε λιγότερες από αυτές λόγω της εγκύτητας που υπάρχει της Πελοποννήσου στο Μητροπολιτικό Κέντρο των Αθηνών. Και ειδικά για την Αρκαδία αυτό είναι το κλειδί με τους προορισμούς πραγματικά ξεχωριστούς. Παραδοσιακά θα λέγαμε ότι την Πρωτοκαθεδρία την έχουν φυσικά όσο με τα χωριά της Βιτίνας, Δημητσάνας, Θεμνίτσας, είναι πασίγνωστοι προορισμοί στην εγχώρια αγορά. Αλλά τα τελευταία διάστημα και τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε να ανακαλύπτονται και καινούργιοι προορισμοί όπως είναι η Ζάτωνα, όπως είναι το Βαλτισινίκο, όπως είναι το Λεβίδι, εναλλακτικοί προορισμοί. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό διότι συνδέεται με την διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας και σε άλλους προορισμούς και οι οποίοι βέβαια μπορεί να μην έχουν την υποδομή των γνωστών προορισμών, αλλά ωστόσο προσφέρουν επίσης ένα εξαίρετο τοπίο και αυθεντικότητα σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και στους ανθρώπους και στο τοπίο και στις γεύσεις που πραγματικά μπορούν έτσι να παρέχουν υψηλές υπηρεσίες στους επισκέπτες. Οι περισσότεροι επιλέγουν λίγες ημέρες διακοπών, άλλωστε οι τιμές είναι αλήθεια πως σε σχέση με πέρυσι είναι λόγω των συνθηκών πιο αυξημένες. Οι τιμές θα πούμε ότι φέτος κινούνται ελαφρώς αυξημένες, περίπου 5 με 10%, αλλά αν λάβουμε υπόψη μας ότι το λειτουργικό κόστος των ξενοδοχείων έχει ανέβει πάνω 35% ή και 40%, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ένα μεγάλο ποσοστό της διαφοράς το απορροφά ο ίδιος επαγγελματίας και δεν μεταγγελίεται στον καταναλωτή. Συνεπώς, προστατεύεται κατά κάποιο τρόπο η επιλογή του να ταξιδέψει. Στις χαμηλότερες κατηγορίες ξεκινάμε από 80 ευρώ για ένα στάνταρ δίκλινο δωμάτιο και μπορούμε να φτάσουμε έως 150 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και με τις ημέρες της ζήτησης. Και σε υψηλότερες κατηγορίες, βέβαια, ξεκινάμε από 100-120 ευρώ και μπορούμε να υπερβούμε τα 200. Μπορεί να θεωρείται λίγο αυξημένο το κόστος στις μέρες αυτές, αλλά αν λάβουμε υπόψη μας ότι πραγματικά λόγω της ενεργειακής κρίσης και των πληθωριστικών πιέσεων τα πάντα έχουν αυξηθεί, επισύρει ένα συνολικότερο κόστος η εξόρμηση αυτή τη στιγμή των Ελλήνων κατά τις μέρες των Χριστουγέννων. Ωστόσο, όμως, η ανταποδοτικότητα είναι πολύ υψηλή, γιατί θεωρούμε ότι θα απολαύσει πραγματικά τις εξαιρετικές υπηρεσίες και ένα εξαιρετικό τοπίο, το οποίο είναι απαράμιλης ομορφιάς. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι που έχουν ακόμη τη δυνατότητα και μακάρι να συνεχίσουν, αφού δυστυχώς για τους περισσότερους η κατάσταση είναι δύσκολη, ακόμη και σε ό,τι αφορά στην κάλυψη των βασικών τους αναγκών. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα των πολυμελών οικογενειών, οι οποίες ανταπεξέρχονται με μεγάλη δυσκολία με την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης από το κράτος επιτακτική. Ακρίβεια, ανατιμήσεις παντού, πληθωρισμός τσακίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις και κυρίως τις πολυμελείς οικογένειες, οι οποίες με δυσκολία μπορούν να ανταπεξέλθουν στις βασικές τους ανάγκες. Η ακρίβεια πραγματικά είναι μια μάστιγα η οποία δεν είναι εποχιακή, δεν είναι ότι πέρασε κάποιο διάστημα και θα επανέλθουμε. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι τα πράγματα σε σχέση με πολύ πρόσφατα, έστω και με ένα χρόνο πριν, έχουμε μια αλλαγή των τιμών περίπου στο 40 με 50% σε πολλά βασικά είδη διατροφής. Έτσι λοιπόν, με μια σχετική μελέτη που κάναμε και εμείς στα βασικά είδη διατροφής διαπιστώνουμε ότι πλέον και οι πολυμελείς οικογένειες και οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες έχουμε πρόβλημα, έχει μειωθεί πάρα πολύ η αγοραστική δύναμη με αποτέλεσμα βασικά είδη διατροφής να μην πηγαίνουν πλέον και να τα αγοράζουν. Έτσι βλέπουμε και στο σούπερ μάρκετ σε κάποιες ανελαστικές δαπάνες, γιατί οι δαπάνες σε αυτά τα είδη, επειδή είναι είδη βασικά, συνήθως δεν μειώνονται και σε αυτά όμως τα είδη έχουμε μία μείωση περίπου στο 20% σε σχέση με πέρυσι. Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε και με βάση όσα καταγράφονται τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα νέα ζευγάρια αποφασίζουν να κάνουν το πολύ ένα ή δύο παιδιά. Αυτή τη στιγμή μια οικογένεια η οποία παντρεύεται σκέφτεται να κάνει και το ένα παιδί, διότι πράγματι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και αν δούμε και λίγο γενικότερα το θέμα, επειδή πολλά έρχονται μόδα από την Αμερική, πολύ πρόσφατα στο USA Today, στο αμερικάνικο περιοδικό, υπήρξε μια έρευνα σε 1.000 ανθρώπους οι οποίοι έχουν στα σπίτια τους ζώα,
έχουν ένα σκύλο, οτιδήποτε έχει ο καθένας, και τους ρώτησαν πόσα παιδιά κάνουν αυτές οι οικογένειες και κυρίως αναφερόμαστε σε νέες οικογένειες. Λοιπόν, τα στοιχεία τα οποία βγαίνουν από αυτή την έρευνα δείχνουν ότι το 40% των οικογενειών αυτών δεν κάνουν παιδί. Η επιλογή είναι επειδή δεν υπάρχουν τα χρήματα και δεν υπάρχει δυνατότητα διατροφής κάποιου παιδιού, προτιμούν να έχουν στο σπίτι τους ένα ζώο το οποίο είναι συντροφικότητας, παρέας, παρά να υπάρχει ένα παιδί. Αυτό κάτι μας δείχνει, μας χτυπάει άλλο ένα, θα έλεγα, μια ηχηρή καμπάνα. Πολύ πρόσφατα ο Πρωθυπουργός είπε ότι το δημογραφικό είναι ο νούμερο ένα εθνικός κίνδυνος για τη χώρα. Αφού το διαπιστώσαμε, πρέπει, θεωρώ, να πάρουμε και τα ανάλογα μέτρα ώστε να υπάρξει επίλυση αυτού του προβλήματος. Ο Χρήστος Κορομιλιάς στάθηκε στην ανάγκη να υπάρξουν μέτρα στήριξης για τις πολυμελείς και πολύτεκνες οικογένειες, ειδικά ένωψη των γιορτών, αλλά και κίνητρα, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την έβρεση εργασίας. Άλλωστε δεν είναι τυχαία η εικόνα που καταγράφεται γενικότερα με τις οικογένειες, ακόμη και με ένα ή δύο παιδιά που δεν έχουν για τα προστοζήν. Αυτή τη στιγμή διατηρούμε ένα κοινωνικό παντοπολείο μέσα από τον οποίο γίνεται ανταλλαγή ρούχων. Δηλαδή τι κάνουμε, παίρνουμε ρούχα και τα δίνουμε σε άλλες οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Σας πληροφορώ ότι πλέον δεν έρχονται μόνο πολυμελείς οικογένειες, έρχονται και οικογένειες οι οποίες έχουν ένα ή δύο παιδιά να πάρουν κάποια ρούχα, τα οποία βέβαια είναι σε άριστη κατάσταση, και να τα πάρουν και να τα έχουν στην οικογένειά τους. Άρα λοιπόν αγγίζει όλη την κοινωνία η ακρίβεια και η δυνατότητα, η δυσκολία μάλλον στο να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις βασικές μας οικονομικές υποχρεώσεις, αγγίζει όλη την κοινωνία. Πόσο περαιτέρω τις οικογένειες πολυμελείς που πρέπει να ανταποκριθούν αυτή την περίοδο και σε φροντιστήρια, σε διάφορες άλλες ανάγκες, αν υπάρχει κάποιο μέλος οικογένειας που είναι φοιτητής. Είναι πολλά τα και συσσωρευμένα τα προβλήματα. Θεωρώ ότι πρέπει κάτι να γίνει, έστω κάποιο βοήθεια αυτό με το τέλος του έτους να δοθεί σε αυτές τις οικογένειες. Πολύ δύσκολη είναι, αλήθεια, η κατάσταση όχι μόνο για τις πολυμελείς οικογένειες. Ο πληθωρισμός και η αύξηση των βασικών αγαθών έχουν βάλει φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι διαρκώς μειώνονται με την κάλυψη των καθημερινών αναγκών να καθίσταται δύσκολη πια υπόθεση. Σε βραχνά έχει μετατραπεί το καθημερινό μαγείρεμα, αφού οι οικογένειες ξοδεύουν πολλά χρήματα πλέον για την επιβίωσή τους. Χαρακτηριστικά είναι και συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως πόσο κοστίζει ένα ταψίμου σακάς. Είναι θέμα αν θα το κάνεις Δευτέρα ή Παρασκευή. Γιατί μέρα με την ημέρα το ρεύμα δεν ξέρεις πώς θα πάει, για να ανάψεις φούρνο. Εκτός άμα το κάνεις σε μαγκάλια, αλλά παλαιά. Με το ενεργειακό κόστος στα ύψη, αυτή είναι η πραγματικότητα, ακόμη και για την παρασκευή του καθημερινού φαγητού σε ένα σπίτι. Με την κάλυψη των βασικών αποτελεί πονοκέφαλο για τους καταναλωτές, ειδικά αν πρόκειται για τρόφιμα, οι τιμές των οποίων εκτινάσονται με τα αγαπημένα φαγητά να μοιάζουν απλησίαστα. Χαρακτηριστική η εικόνα σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση ενός ταψιού μουσακά, που μπορεί να ξεκινήσει από 20 έως και 30 ευρώ. Ένα κιλό το ελαιόλαδο που θα τηγανίσουμε, 10 ευρώ. Ένα κιλό οι μελιτζάνες, ένα κιλό οι πατάτες, 12 ευρώ. 13 ευρώ, γιατί δεν φτάνει ένα κιλό μελιτζάνες και πατάτες. 10 ευρώ κοιμάς, 23 ευρώ. Λίγο η ντομάτα, λίγο τα υπόλοιπα, 25 ευρώ. Γάλα για την πεσαμέλ και αυτά, ένα τριαντάρι δεν καθαρίζεις. Άμα χρειαστούμε ένα κιλό, 1,5 μιλιτζάνες, και τώρα όπως είναι με 1 ευρώ, έχουμε 1,5 με 2 ευρώ τις μιλιτζάνες. Χρειαζόμαστε πατάτες, περίπου 1-2 κιλά, βάζουμε 2 ευρώ και τις πατάτες, πάμε στα 3,5-4 ευρώ. Ο κοιμάς, εντάξει, συμφωνώ με την κυρία, δεν αλλάζει, 10 ευρώ ένα κιλό που θα χρειαστούμε. Να πάρουμε και λίγη μυζήτρα, που δεν στοιχίζει και πολύ για το συγκεκριμένο φαγητό, πάλι 1 ευρώ, πάμε στα 10 ευρώ κοιμάς. Πάμε στα 15 ευρώ, 16. Τώρα προσθέτουμε και γάλα, εντάξει, εγώ φτιάχνω με corn flour την μπεσαμέλ, άλλοι την αγοράζουν έτοιμη, το οποίο το κουτάκι κάνει 1 ευρώ, 1,20 τα έτοιμα. Εντάξει, παίρνουμε και γάλα 2 λίτρα, εντάξει, λιγότερο από 20 ευρώ για μένα. Επειδή όμως εγώ είμαι παραγωγός, εντάξει, σίγουρα έχω και τα δικά μου τα προϊόντα και μου στοιχίζει λιγότερο. Οι μελιτζάνες είναι σε ένα κοστολόγιο πάρα πολύ καλό, πολύ καλές ποιοτικά η παραγωγή μας εδώ πέρα. Η πατάτα μας στα 70-80 λεπτά, 1 ευρώ οι μελιτζάνες, καθαριότητα ο κοιμάς, θα πρέπει να βάζεις ένα καλό κοιμά γύρω στα 12 ευρώ το κιλό, και το γαλατάκι να το προλάβουμε γιατί θα πάει κοντά 1,70 στον παραγωγό. Οπότε καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Είναι θέμα μέρα με την ημέρα το πότε θα τον φτιάξεις. 20 με 25 ευρώ εκεί μέσα, κάπου εκεί πέρα.
Και θέμα τι ελαιόλαδο θα βάλεις. Μπορούμε να φτάσουμε και τα 30. Ναι, σίγουρα. Τα παραδείγματα χαρακτηριστικά, όπως και όσα συμβαίνουν με την Παρασκευή μια σαλάτας. Οι καταναλωτές, στα ωριά τους πια, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε στις βασικές τους ανάγκες και ζητούν τα αυτονόητα. Όλα είναι ακριβά, όλα είναι ακριβά. Αλλά έχουμε ανάπτυξη, έχουμε Μητσοτάκη, έχουμε δίνει επιδόματα, δίνει αυτά και είμαστε στην καλή χαρά. Δεν βλέπεις κάτι παππούδια που χορεύουν κάθε μέρα από τη χαρά τους. Αυτό. Σωστό και αυτό, να τα λέμε όλα. Ούτε μουσακά λοιπόν δεν μπορούμε πια να απολαύσουμε και μέσα σε όλα, αφού ο χειμώνας είναι μπροστά, έχουμε και το κόστος της θέρμανσης. Οι περισσότεροι στρέφονται σε εναλλακτικούς τρόπους με ξύλα για σόμπες και τζάκια να έχουν την τιμητική τους. Με τις τιμές των καυσίμων στα ύψη και φυσικά το ενεργειακό κόστος ιδιαίτερα αυξημένο, αφού το ρεύμα είναι απλησίαστο, πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης και κυρίως ξυλόσομπες και τζάκια. Ο κόσμος προμηθεύτηκε νωρίς ξύλα, μεγάλες ποσότητες και τώρα προμηθεύονται ανθρώποι που δεν έχουν μεγάλο αποθηκευτικό χώρο ή συμπληρώνουν μικρές ποσότητες στις ποσότητες που είχαν αγοράσει. Οι ποικιλίες αρκετές και οι τιμές στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Εμείς ξεκινάμε από 60 ευρώ το κυβικό χίδιν, χύμα δηλαδή σε ξύλα, τα οποία είναι τα πιο οικονομικά, είναι καυσόξυλα καστανιάς, λεύκης, ελάτης και πεύκης. Μετά έχουμε ξύλα σε 80 ευρώ το κυβικό, τα οποία είναι δρύς, πουρνάρι και ελιά. Είτε είναι για σόμπα, είτε είναι για τζάκι. Αναλόγως τι θέλουν. Άμα έχει κάποιος ξυλολέβητα, επιλέγει τα πιο φθηνά ξύλα. Αν έχει κάποιος τζάκι, παίρνει είτε ελιά, δρύς, πουρνάρι, είτε και ανακατεμένα. Αναλόγως την ποσότητα. Δηλαδή, αν θέλουν 7 τόνους θεωρητικά ή 10 κυβικά, θα πάρουν 5 κυβικά ελιά, 2 δρύς, που είναι πιο σκληρό ξύλο και κρατάει ή πουρνάρι, και τα υπόλοιπα θα είναι καστανιά, έλατα, τα πιο φθηνά, για να τους βγει πιο φθηνά το κοστολόγιο. Αυτό ωστόσο το οποίο πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες είναι ο καθαρισμός των τζακιών και φυσικά τι χρησιμοποιούν για καύση. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί προτιμούν και ρίχνουν είτε έπιπλα είτε τραπέζια, καρέκλες, μαδέρια που είναι ποτισμένα με υλικά, με βερνίκι, με υλικά. Και σύν της άλλης πολλοί δεν καθαρίζουν και τις καμινάδες τους. Ό,τι ξύλο και να καίμε, πρέπει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, δηλαδή αρχή σεζόν, να καθαρίσουμε την καμινάδα. Και συν της άλλης είναι η ποιότητα, είναι άμα είναι χλωρό το ξύλο, είναι πολλά, παίζουν πολλά ρόλο. Και να δούμε τώρα κάτι διαφορετικό. Προβληματισμός επικράτει στους κόλπους των γονιών από την αύξηση του στρεπτόκοκκου. Η αγωνία χτυπά κόκκινο με τους γιατρούς να επισημαίνουν πως αν ο πυρετός δεν υποχωρεί, πρέπει να επισκέπτονται κάποιον ειδικό. Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει στους γονείς η είδηση ότι ένα αγόρι μόλις 8 ετών έχασε τη ζωή του από στρεπτόκοκκο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Τη στιγμή που παρατηρείται έξαρση γενικότερα των παιδικών ιώσεων, ειδικά σε παιδιά ηλικίας 10 έως 15 ετών, αφού οι καιρικές συνθήκες μασωθούν περισσότερο πια σε κλειστούς χώρους. Μου έρχονται παιδιά ηλικίας πάνω των 10 ετών μέχρι 15 χρόνων, τα οποία έχουν και πυρετό και δίχα και συνάχη. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Δεν μας φοβίζει ο στρεπτόκοκκος. Τι είναι η παλιά ποιόδης αμυγδαλίτης. Τελείωσε, μην ανησυχούμε. Αρκεί να πηγαίνουμε στο γιατρό. Επίσκεψη στο παιδίατρο, ο οποίος θα δει τι γίνεται. Μην κάνει ο γονιός το γιατρό μόνο του. Ο ιατρικός κόσμος είναι καθησυχαστικός για τον στρεπτόκοκκο, αλλά τονίζουν πως πρέπει τα παιδιά να οδηγούνται αμέσως στον γιατρό όταν ο υψηλός πυρετός διατηρείται περισσότερο από ένα 24ωρο. Οι γονείς πρέπει μετά από ένα 24ωρο ψηλού πυρετού τουλάχιστον πρέπει να το φέρνουν. Θα πρέπει να κάνουν και μόνοι τους σε κάποιο φαρμακείο ή σε κάποια δημόσια δομή το τεστ για κορονοϊό και το τεστ της γρήπης. Είναι καλό που θα έχουμε 15 μέρες γιορτές. Εκεί οι γονείς πρέπει να αποφύγουν τους μαζικούς χώρους, αλλά να είναι σε πλατείες και όχι με πολύ κόσμο και θα δούμε ότι θα πέσει πολύ εύκολα. Μέσα σε όλα τα υπόλοιπα στη Γάζα, η έλευση του χειμώνα κάνει ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση που είναι πια πολυδιάστατα εκτός ορίων. Από την άλλη, στο μέτωπο της Ουκρανίας, πρώτη φορά τιμήθηκαν τα Χριστούγεννα σήμερα, 25 Δεκεμβρίου, ύστερα από την απόφαση της κυβέρνησης να φύγουν από τα καθιερωμένα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στο μεταξύ, χθες, στο πλαίσιο της νύχτας των ευχών,
Η ειρήνη ήταν εκείνη που κυριάρχησε παντού. Δεκάδες πολίτες της Αθήνας αλλά και τουρίστες βρέθηκαν στην πλατεία Κοντζιά έξω από το Δημαρχείο της Ελληνικής Πρωτεύουσας προκειμένου να γιορτάσουν τη Νύχτα των Ευχών, ένα πολύ αγαπημένο έθιμο που εορτάζεται την παραμονή των Χριστουγέννων. Στο Βατικανό, ο Πάπας Φραγκίσκος, αφού τέλεσε την θεία λειτουργία της παραμονής των Χριστουγέννων, αναφέρθηκε στους πολέμους και εξέφρασε την ανησυχία του για τους αμάχους. Απόψε οι καρδιές μας είναι στη Βηθλέμ, εκεί όπου ο πρίγκιπας της ειρήνης απορρίφθηκε για ακόμη μία φορά από τη λογική του πολέμου, τη σύγκρουση των στρατευμάτων. Ακόμη και σήμερα δεν του επιτρέπουν να βρει λίγο χώρο στον πλανήτη. Στη Βηθλέμ, τον τόπο που παραδοσιακά είναι το επίκεντρο της χριστουγεννιάτικης περίοδου, φέτος δεν πραγματοποιήθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις λόγω του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Στην Τσεχία, οι πολίτες προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ της πολύ νεκρής επίθεσης στην Πράγα. Η ορχήστρα της Τσεχικής Πρωτεύουσας βρέθηκε στο κέντρο της πόλης και έπαιξε μια σειρά από δημοφιλή κομμάτια. Κλίμακα άνοιξη στον εορταστικά διακοσμημένο καθεδρικό της Οδυσσού, καθώς οι Ορθόδοξοι Ουκρανοί παρίστανται στη Χριστουγεννιάτικη λειτουργία. Τα Χριστούγεννα στην Ουκρανία γιορτάστηκαν φέτος κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο στις 25 Δεκεμβρίου για πρώτη φορά έπειτα από περίπου έναν αιώνα μετά την απόφαση της κυβέρνησης να φύγει από τα καθιερωμένα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σήμερα όλοι οι Ουκρανοί είναι μαζί. Όλοι μαζί γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Την ίδια ημερομηνία, σαν μια μεγάλη οικογένεια, ως ένα έθνος, μια ενωμένη χώρα. Και σήμερα η κοινή μας προσευχή θα είναι ισχυρότερη από ποτέ. Η προσευχή του έθνους μας και θα ακουστεί μαζί με την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. Στην πόλη Λβίβ, στα δυτικά, οι κάτοικοι γιόρτασαν την Κυριακή της Βιάτ Βέτσιρ, την παραμονή της γέννησης του Ιησού. Οι δρόμοι γέμισαν από πιστούς που στα χέρια τους είχαν τον Τίντουχ, τον παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο διάκοσμο εμπνευσμένο από τα ουκρανικά σιτηρά και λέγαν τα κάλαντα, διαδίδοντας παντού το χαρμόσυνο νέο των Χριστουγέννων. Ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς συνεχίζεται. Η λωρίδα της Γάζας θεωρείται πλέον ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη στον κόσμο. Ο άμαχος πληθυσμός βρίσκεται σε απόγνωση, καθώς εκτός από τα πυρά και τις βόμβες, τώρα καλείται να προστατευτεί και από τις χαμηλές θερμοκρασίες λόγω του χειμώνα. Οι ζωές μας είναι πολύ τραγικές. Νιώθουμε το τσουχτερό κρύο. Φοράμε καλοκαιρινά ρούχα. Δεν έχουμε ζεστά ρούχα ή κάτι άλλο για τα παιδιά. Και όταν πηγαίνω στην αγορά, δεν βρίσκω τίποτα. Ούτε καν μεταχειρισμένα. Η κατοχή μας εκτόπισε. Αναγκαστήκαμε να αφήσουμε πίσω τα σπίτια μας και ολόκληρη την περιουσία μας. Σήμερα ζούμε με τα παιδιά μας σε νάιλον σκηνές. Ζούσαμε με αξιοπρέπεια, αλλά τώρα έχουμε ταπεινωθεί. Ζούμε στους δρόμους. Μαζεύουμε παλιά ρούχα για να ντύσουμε τα παιδιά μας. Για να τα προστατέψουμε από τον κρύο χειμώνα. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε με αυτή την κατάσταση. Πώς θα κρατήσει αυτή η πολιορκία. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, περίπου το 80% των Παλαιστινίων στη Γάζα αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια τους λόγω των εχθροπραξιών. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι όσα παράγεις, όσα απολαμβάνεις, όσα μοιράζεσαι, όσα δημιουργείς. Όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας. Αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπούργιοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων.
Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτης Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρωθήκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους εμάς, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και πάλι ευχές για χρόνια καλά, πολλά, ευτυχισμένα με ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.